Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε το Poppin' Box του Ιανουαρίου, πάρει σε λιγάκι να έρθει. Να πούμε ότι το Poppin' Box είναι αγγλικό στο νεομητικό κουτί και ανοίξει το με Hat Group ομίλο που είναι το Magic Box, το Z-Box, η Zavi και κάποιες ακόμα. Να πούμε ότι εδώ έχουμε, αυτή τη φορά ήρθε μικρότερο και φάνηκε αυτό γιατί τραβήξανε κάπου στα 40 κάτι ευρώ, οπότε εδώ θα έχουμε 4-5 μποπάκια. Και το καλό είναι αυτό ότι ενώ έχω το 12 συνδρομή, δεν βρήκα 12 να μου στείλουν από αυτά που έχω βάλει εγώ ό,τι θέλω. Και τραβάνε τα λεφτά, τραβάνε τα λεφτά στην ίδια τιμή, σαν να μου έστειλαν 12 ποπάκια. Η οποία είναι πιο προνομιακή τιμή, επειδή έχει το μεγάλο πακέτο, βγαίνει κάπου στα 9 ευρώ το ποπάκι, μπορεί και πιο κάτω. Να πούμε ότι το Poppin' Box έχει πολύ ωραίο tracker και εγώ έχω πειράξει λίγο το tracker τελευταία, γι' αυτό έχω μικρύνει ας πούμε το εύρος. Παλιότερα είχα πολύ μεγάλο tracker, ας πούμε έλεγα ωραίο που πάει γι' αυτό, βάλ' το και εκείνο και μου στέλνανε πολλά και διάφορα. Πλέον το ρύθμισα λιγάκι, κράτησα 4 από τις βασικές κατηγορίες που μαζεύω, Harry Potter, Star Wars, Game of Thrones και Marvel. Να πούμε ότι αυτό είναι καλό γιατί όχι ότι θα με χάλα για να μου στείλουν 12 ποπάκια έτσι, αλλά πλέον επειδή έχω πάνω από τα 500 κάτι pop και δεν χωρακά όλο το σπίτι, κάθε γωνία έχει από μια στίβα pop, ας πούμε μας ήρθαν λίγο λιγότερα, δεν μας χαλάει αυτό, να μας έρχονται πιο πολύ βασικά ποπάκια από αυτά που ψάχνουμε. Πάμε να μπούμε μέσα, έχω link κάτω στην περιγραφή όπου μπορείτε να το βρείτε και εσείς. Χρησιμοποιώντας το referral code μου παίρνετε 20% έκπτωση στην πρώτη σας παραγγελία και στην πρώτη σας συνδρομή. Και αυτό που έλεγα για το tracker, εντάξει, έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι έχει πολύ ωραίο tracker, μπορείς να βάλεις ποια ποπάκια έχεις, ποια δεν έχεις και ποια θα ήθελες να σου στείλουν και αυτοί θα σου στείλουν μόνο από αυτά που θέλεις βάλει ότι θέλεις. Ωραία, εδώ ξεκινάμε καλά, βλέπω ήδη οι θεματολογίες που μου αρέσουν πάρα πολύ. Ας ξεκινήσουμε με ένα λίγο πιο άκυρο, αλλά εδώ αυτά άργησα να τα βγάλω, γι' αυτό μου ήρθε. Αυτός είναι ο Ghostbuster Mike, η στολή από, από τη δεύτερη σεζόν του Stranger Things, το Pop Television νούμερο 546. Αυτός είναι από τη δεύτερη σεζόν, αλλά προς το τέλος του Ιανουαρίου τα έβγαλα τα Stranger Things, γιατί τελικά αποφάσισα ότι δεν θέλω να τα μαζέψω, να κλείσω αυτή τη σειρά, διότι είναι πολλά. Και άργησα να τα βγάλω, οπότε αυτό το είχαν στείλει αρχές Ιανουάριο, οπότε μου ήρθε και ποπάκι. Από εδώ. Εδώ έχουμε πάπα από Hellboy, την προηγούμενη φορά είχαν στείλει αρκετά, τώρα έχουμε ακόμα ένα από τη σειρά του Hellboy, Pop Comics 04. Αυτά είναι και αυτή είναι και η πρώτη σειρά από τη νέα κατηγορία Funko Pop, Pop Comics, και εδώ είναι όλη η σειρά. Τώρα μας λείπει κανένας, όχι, νομίζω μόνο αυτόν θέλαμε και πρέπει να κλείσαμε, είναι μόνο αυτός έλειπε και έκλεισε και αυτή η σειρά, πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε, πάμε τώρα σε τρία που τα θέλω πάρα πολύ γιατί είναι από σειρές που μαζεύω. Έχουμε εδώ η πανέμορφη Etta Candy, η οποία είναι στη σκηνή που την είχαν δώσει να κρατάει τα όπλα της Wonder Woman από την ταινία της Wonder Woman, το Pop Heroes νούμερο 228. Πάρα πολύ όμορφη και πολύ ωραία λεπτομέρεια βλέπω πάνω, ακόμα και σε αυτά που φοράει, πάρα πολύ καλή δουλειά. Και η ασπίδα εννοείται είναι ακριβώς ίδια και το σπαθί με αυτά της Wonder Woman γιατί είναι τα δικά της. Συνεχίζουμε και δύο από την αγαπημένη μου κατηγορία και θέλω να μαζέψω όσα περισσότερα μπορώ ακόμα και να την κλείσω. Pop Star Wars και αυτό είναι από Pop Star Wars νούμερο 186 από την δεύτερη σειρά του Rogue One. Και εδώ να πούμε ότι σχεδόν την κλείσαμε αυτή τη σειρά με αυτά που μας στείλανε. Γιατί έχουμε ακόμα ένα από αυτήν τη σειρά από ό,τι βλέπω. Και εδώ έχουμε το ένα ρομπότ, πώς το λέει αυτό, Death Star Droid. Α, μάλιστα είναι το Death Star Droid Black, η μαύρη του έκδοση. Pop Star Wars νούμερο 189. Και γιατί λέω ότι κλείσαμε αυτή τη σειρά, διότι από εδώ μας έμειναν. Μας είχαν στείλει παλιότερα την Jyn Erso στην νέα της μορφή, Young Jyn Erso όπως μας τη λέει. Τώρα έχουμε τον Γκάλεν, μας είχαν στείλει και τον άλλον, πώς το λέγανε τώρα, τον ξεχνάω, τον Κιούμπι, VTF Κιούμπι πώς τον είναι αυτόν, και από εδώ έμεινε μόνο τον Body, τον έχουμε, έμεινε μόνο ο Combat Assault Trooper και το άσπρο Droid, ο οποίος Combat Assault ήταν και αυτός στο San Diego Comic Con, τον περιμένω και αυτόν, έχει έρθει στην Ελλάδα, και το άσπρο Droid, το οποίο ήταν στο New York Comic Con. Αυτά παιδάκια, μόνο να τα ανοίξουμε σιγά σιγά να δούμε τι παίζει με τη δουλειά τους και τη λεπτομέρειά τους. Τα ανοίξαμε λοιπόν και αυτό που έχω να πω είναι πως για άλλη μια φορά είναι όλα ένα και ένα, μιας και μιλάμε για πιο καινούργια ποπάκια και πιο καινούργιες σειρές της Funko Pop. Ας αρχίσουμε με τον Ghostbuster Mike, ο οποίος είναι γαμάτος. Έχει ακόμα και τις φακίδες που είχε ο Mike. Πάρα πολύ ωραίος, με τη στολή του Ghostbusters που είχαν ντυθεί για το Halloween στη δεύτερη σεζόν του Stranger Things. Εδώ έχει ακόμα και το σήμα. Πάρα πολύ ωραίος. Και εδώ πίσω έχουμε αυτό που φορούσαν, αυτό που φτιάξαν βασικά, ήταν φτιαγμένο, αλλά και εδώ έχει πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Πάρα πολύ γαμάτη δουλειά. Κοιτάξτε εδώ πόσα χρώματα έχει, μπλε, κόκκινα, χρυσά, το όπλο του έτσι πάρα πολύ ωραίος. Και στο μαλλί του, πολύ καλή δουλειά, δηλαδή κάνουν καλή δουλειά στο μαλλί, φαίνεται αρκετά ότι είναι ο Mike.
Ακόμα και στο παπούτσι του, η μικροδουλειά. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι από τη δεύτερη σεζόν του Stranger Things. Συνεχίζουμε, πάμε στον Lobster Johnson, στον Αστακό, ο οποίος έχει το σήμα του εδώ και στο κουτί τον δείχνει ότι το σήμα του και στη στολή του πάνω στη φορεσιά του και στο χέρι του είναι μπλε. Αλλά δεν φάσανε ότι πάνω στην μπλούζα του είναι μπλε και στο χέρι του είναι χρυσό. Εν πάση περιπτώσει, ένα πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Και αυτό, κοιτάξτε εδώ πόσο γαμάτη δουλειά έχει. Με τις θήκες του, τις χειροβομβίδες της Smoke Grenade, τι ήταν αυτά εδώ, τις θήκες για τα πυρομαχικά, αυτό που φοράει, πάρα πολύ καλά δουλεμένο ποπάκι. Και έχουμε εδώ και μερικές διαφορές στα χρώματα, ας πούμε όλος είναι πιο μάτ, ενώ οι μπότες του είναι πιο γυαλιστερές. Μ' αρέσει να το κάνουν αυτό, τα κάνουν ακόμη πιο ρεαλιστικά. Πάρα πολύ ωραίος. Και η ζώνη του ακόμα υποτίθεται επειδή είναι δερμάτινη, είναι και αυτή λίγο πιο γυαλιστερή. Πάρα πολύ ωραίος. Και αυτός είναι ένας από τα pop από την πρώτη σειρά μάλλον της κατηγορίας pop comics που έχει βγει. Πάρα πολύ ωραίος. Συνεχίζουμε, πάμε στην πανέμορφη Έτα, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία και έχει και το στήσιμο της στα πόδια όπως τα ήξερα. Αν ήταν λάθος αυτό, αν έτσι την κάνανε πίντες. Μάλλον το καλούπι της είναι έτσι. Πάρα πολύ όμορφη. Κοιτάξτε εδώ αυτό που φοράει, το κολλιέ της, το φόρεμά της. Αυτά τα περίεργα παπούτσια, αυτή πιο παλιά και κλασική στολή, κλασική αμφίεση μάλλον των γυναικών της Αγγλίας, ξέρω εγώ ας το πούμε. Πάρα πολύ όμορφη. Το σπαθί εννοείται και η ασπίδα είναι ίδια με τις Wonder Woman γιατί είναι δικά της. Και η ασπίδα πόσο ωραία δουλειά έχει πάνω. Έχει πάρα πολύ όμορφη και στο καπέλο της πορεία δουλειά. Αν και στο καπέλο από ό,τι βλέπω πίσω έχει λίγο ξεφύγει, λίγο μπλε, ξέρω εγώ, έχει κάποιες σταλαγματιές, αλλά εντάξει, δεν μας πειράζει, μικρό το κακό, δεν πολύ φαίνεται και το μαλλί της υπέροχο. Πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε το καπέλο έτσι πάνω. Έχει αυτά εδώ αυτή τη λεπτομέρεια. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και αυτή εννοείται γυναικείο pop, οπότε έχει και βάση για να στηρίζεται. Διαφορετικά αυτή δεν στηρίζονταν με τίποτα, όπως είναι τα πόδια της και με τα τακούνια που φοράει. Και τώρα πάμε στα δύο pop Star Wars, τα οποία εννοείται είναι Bobblehead γιατί είναι pop Star Wars και έχουν τη γαμάτη βάση που μόνο τα pop Star Wars την έχουν. Ο Γκάλεν Έρσο, ο οποίος έχει την αμφίεση, την πιο Imperial αμφίεση ας το πούμε, γιατί και αυτός ήταν ο σχεδιαστής του Death Star. Αυτός που δημιούργησε τον Death Star, ένας πάρα πολύ δυνατός μηχανικός και βοήθησε και πάρα πολύ όμως στην καταστροφή. Εντάξει, να μην σας κάνω και πολύ spoil, για όσους δεν έχουν δει το Rogue One, απλά δείτε το. Μια από τις καλύτερες ταινίες Star Wars που έχει βγει. Πάρα πολύ ωραίο που πάει και αυτός, χωρίς ιδιαίτερη δουλειά, εντάξει, απλή είναι η στολή του. Πιο light, εδώ έχει αυτό το σήμα ας πούμε, στο πλάι που παίζει να είναι το σήμα των μηχανικών της αυτοκρατορίας, ξέρω εγώ, ή γενικά το σήμα της αυτοκρατορίας. Κάπου εδώ στον ώμο του πάνω που το έχει. Ωραίος, πάρα πολύ ωραίος με το μουσί του έτσι κάπως και στο μαλλί. Πολύ καλή δουλειά. Ωραίο παπάκι και από τη βασική κατηγορία που μαζεύω. Πάμε στο ρομποτάκι, το οποίο ρομποτάκι και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Όλο μαύρο με ένα, έτσι τα μάτια του είναι λίγο σαν μύγα, θυμίζει λίγο μύγα. Αλλά και αυτός πάρα πολύ ωραίος, είναι πάρα πολύ άλλο το μέρα. Παρόλο που είναι όλο μαύρο, ξεχωρίζει αρκετά η δουλειά του. Κοιτάξτε εδώ. Πάρα πολύ ωραίος και εννοείται Bobblehead γιατί είναι pop Star Wars και στο κεφάλι του πάνω έτσι η δουλειά του πάρα πολύ καλή, στο πλάι, στα χέρια του, στα πόδια του γενικά. Η Funko κάνει πολύ ωραία δουλειά και μου αρέσει πλέον που το κάθε ποπάκι έχει ξεχωριστή στάση, δεν έχουν τις κλασικές παλιές στάσεις όπως είχαν τα παλιά Funko Pop και έχουν και πιο καλές αναλογίες. Παλιότερα όλα είχαν το ίδιο κόψιμο, το ίδιο καλούπι ας πούμε μάλλον, έτσι πιο χοντροκομμένα πόδια, πιο αυτά, πλέον έχει κρατήσει ένα πιο σωστό, πιο σωστές αναλογίες ας πούμε στο σώμα, στα πόδια, στο κεφάλι. Όχι, βασικά το κεφάλι είναι ίδιο, μόνο στο σώμα και στα πόδια και στα χέρια. Αυτά παιδάκια μου, εντάξει, αυτά ήταν τα 5 από τα 12 ποπάκια και από ό,τι είδα δεν τράβηξαν άλλα και τον μήνα, οπότε δεν περιμένουμε άλλα του Ιανουαρίου. Και το Φλεβάρι τράβηξαν λίγα λεφτά. Το Φλεβάρι τράβηξαν κάπου στα 50 κάτι, οπότε και για το Φλεβάρι τώρα περιμένουμε λίγα κομμάτια. Αλλά δεν πειράζει, καλό αυτό γιατί όπως είπα, τα έκανα πιο περιορισμένο το εύρος pop που ψάχνω μάλλον από το pop in a box. Οπότε λογικό να μην βρίσκουν και κάθε μήνα 12 ποπάκια που ψάχνω. Αυτά παιδάκια μου, δείτε το βίντεο και σας ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκαν τα ποπάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, ξερομητικά κουτιά, Funko Pop και ό,τι άλλο σχετίζεται γύρω από τα πολύ αγαπημένα μας Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια στο φιγουράκι unboxing και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.